Οι καλέ καιρικέ συνθήκε αναμένεται να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώ επίση και για την επόμενη εβδομάδα. Μία θερμή εισβολή όμω, η οποία ξεκινάει από αύριο Σάββατο από τα νότια, αναμένεται να αλλάξει, θα λέγαμε λίγο έντονα, τα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά στη νότια περιοχή τη χώρα και ιδιαίτερα βέβαια στην Κρήτη. Μία κατάσταση που σε συνδυασμό και με τα αυξημένα ποσοστά υγρασία ενδεχομένω να δημιουργήσει και κάποιε συνθήκε δυσφορία σε αρκετέ περιοχέ του νησιού αναλυτικά, για το Σάββατο αναμένεται να συνεχίσει να διατηρείται ο καλό καιρό. Οι άνεμοι θα έχουν μία τάση να στραφούν από νότιε διευθύνσει, χωρί όμω ιδιαίτερη ενίσχυση. Στα 2 με 3 μποφόρ θα είναι κατά μέσο όρο η έντασή του, πρόσκαιρα προ το μεσημέρι, κατά τόπου να φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει λίγο υψηλότερε τιμέ, εξαιτία του ότι ξεκινάει και η θερμή εισβολή από τα νότια. Και έτσι θα δούμε τι θερμοκρασίε να ανεβαίνουν κοντά στου 30, 30 έω και 32 βαθμού για την Κυριακή συνεχίζονται καλέ καλές καιρικές συνθήκες. Η νότια τάση των ανέμων συνεχίσει να διατηρείται. Μόνο πρόσκαιρα ενδεχόμενα στις ανατολικές περιοχές του νησιού να στραφούν από ανατολικές έως και βορειοανατολικές διευθύνσεις, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο ε, λίγο το θερμοκρασιακό καθεστώς. Κατά τα άλλα, η έντασή του δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, αφού και πάλι θα κοιμανθούν στα 2 με 3, προς το μεσημέρι ίσως και τα 4 μποφόρα, αλλά προς το βράδυ πάντα εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αρκετά υψηλότερε τιμέ, με μία μέση τιμή να διαγράφεται σαν μέγιστε τιμέ κοντά στου 32 με 34 βαθμού Κελσίου. Ουσιαστικό όμω παράγοντα στο κομμάτι τη διαμόρφωση τη δυσφορία για το Σάββατο αλλά και για την Κυριακή θα είναι τα αυξημένα ποσοστά υγρασία που αναμένεται να παρατηρηθούν σε αρκετέ περιοχέ, όπου αυτό φυσικά θα δώσει και μία αίσθηση για υψηλότερε τιμέ. Για την Δευτέρα και στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα αναμένεται να διατηρηθεί το καλό ε, σκηνικό του καιρού. Οι θερμοκρασίε όμω, εξαιτία του ότι τη Δευτέρα θα έχουμε την ε, κύρια εισβολή ε, τη θερμή μάζας θα διαμορφωθούν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή πλέον για τη Δευτέρα να διαγράφεται στα επίπεδα των 34 έω 36 βαθμών Κελσίου. Και βέβαια, κατά τόπου, ενδεχόμενα οι θερμοκρασίε να είναι και λίγο υψηλότερε. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να έχουν αυτή την νότια τάση, χωρί όμω και πάλι να, να έχουν ιδιαίτερη ενίσχυση. Για την τρίτη, αναμένεται ότι και πάλι θα έχουμε καλοκαιρία. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά όμως κατά τη διάρκεια της τρίτης αναμένεται να ενισχυθούν από δυτικέ διευθύνσεις και αυτό θα είναι το αίτιο απομάκρυσης της θερμής αέριας μάζας ανατολικότερα. Παρ' όλα αυτά και για την τρίτη αναμένεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου ενώ καλύτερε θερμοκρασιακέ συνθήκε, αλλά με ενίσχυση του δυτικού ρεύματο, αναμένεται από την Τετάρτη, δίνοντα πλέον μια τάση στη θερμοκρασία να επιστρέψει στα συνήθι επίπεδα από τη διακύμανση των μέγιστων τιμών 28 έω 30 βαθμών Κελσίου. Ε, βέβαια, ένα άλλο παράγοντα, ο οποίο φαίνεται ότι θα και αυτό θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, είναι και η μεταφορά σκόνη, η οποία θα γίνεται σε μειωμένο, θα λέγαμε, ρυθμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο αυξημένο αυτό ο ρυθμό, αλλά όχι σε ανισχυτικά επίπεδα, κυρίω για την Δευτέρα και με εξασθένιση στη συνέχεια από την Τρίτη.